ευχαριστώ και τους δύο από την Θεσσαλονίκη. Βαγγέλη μου, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα πάνω, καλησπέρα και στους τηλεθεατές από την Λάρισα και καλώς όρισε η ΕΡΤΡΙΑ στην Λάρισα. Όπως είπες και εσύ, δίπλα μας είναι ο προπονητής ΑΕΛ Άκης Τσόλης. Θα πρέπει να πούμε πριν δώσουμε το λόγο στον προπονητή της ΑΕΛ ότι αύριο δίνει ένα καθοριστική σημασία παιχνίδι με τον Πανετολικό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι για το οποίο θα μας μιλήσει ο ίδιος ο προπονητής. Πώς είναι αυτό το παιχνίδι και πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσόλη? Πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο στούντιο και στους τηλεθεατές. Τώρα, όσον αφορά για το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Λάρισα. Η Λάρισα κάνει μια προσπάθεια να ξεπεράσει μια μεταβατική περίοδο μετά από 5 χρόνια στη Γάμα και στη Β' Εθνική, να καθιερωθεί ξανά στην Σούπερ Λίγκα. Είμαστε αρκετά κοντά και αυτό το παιχνίδι ενδεχομένως να είναι και το μεγαλύτερο βήμα που θα κάνουμε, αν και εφόσον βέβαια μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ο Πανετολικός είναι μια καλή ομάδα. Τι είναι αυτό όμως που πρέπει εσείς να έχετε για να μπορέσετε να πάρετε, όπως είπατε, τους 3 βαθμούς? Σίγουρα, ο Πανετολικός πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη εδώ και 5-6 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει συνοχή, έχει ένα προπονητή που την γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα του. Από εκεί και πέρα, το θέμα για μας θα είναι στο αυριανό παιχνίδι να είμαστε όσο μπορούμε συγκεντρωμένοι, ήρεμοι, ψύχρεμοι και να μπορέσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να έχουμε την απόδοσή μας σε ψηλά στάνταρ. Ο Πανετολικός μετράει 3 απουσίες στο αυριανό παιχνίδι, του Ρέι, του Χαντάκη και του Κλέσιο. Εσείς έχετε απουσίες? Εγώ, όπως είπα και στα παιδιά, δεν μετράει τίποτα πλέον τώρα για τις απουσίες. Αυτοί που θα μπουν μέσα στο γήπεδο, αυτοί θα είναι και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Δεν πρέπει να μείνουμε ούτε στις τιμωρίες, ούτε στους τραυματισμένους, αλλά στα 11 παιδιά που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, ώστε να έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο μέσα στο μάτς. Υπομονή, όπως είπα, και ψυχραιμία, και νομίζω ότι είναι σε θέση να πάρουν το αυριανό παιχνίδι. Πάνω, ο λόγος σε σένα, τι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Τσόλη? Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση ήδη ως πολύπειρος προπονητής σε επίπεδο Super League, σχεδόν 230 παιχνίδια. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν θεωρεί ότι παίζει κάποιο ρόλο η παράδοση των αναμετρήσεων της ΑΕΛ με τον Πανετολικό. Τις τελευταίες 2 φορές που η ομάδα του Αγρινίου επισκέφθηκε τη Λάρισα, πήρε ισοπαλίες, αλλά γενικά δεν έχει κερδίσει ποτέ είτε στο Αλκαζάρ είτε στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα ο Πανετολικός. Αν θεωρεί ότι με την δεδομένη υποστήριξη και των φίλων της ΑΕΛ θα καταφέρει να δώσει συνέχεια σε αυτήν την υπέρ της παράδοση? Σίγουρα η παράδοση είναι μέχρι να αρχίσει το μάτς. Από εκεί και πέρα, ναι, πάντα είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση και με την παλιά ΑΕΛ και με τον Πανετολικό σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που έχει σημασία είναι, όπως είπα και πριν, 95 λεπτά καινούρια για να μπορέσουμε να σπάσουμε, αν θέλεις, και αυτή την κακή παράδοση. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα, κύριε Τσιόλη. Η διαφορά της ΑΕΛ σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στην Super League είναι, αν μη τι άλλο, το ειδικό βάρος, το ειδικό βάρος της φανέλας, το οποίο βέβαια προκύπτει και από μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες. Θέλω να το ρωτήσω ευθαρσώς, λοιπόν, αν θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκαν στον κόσμο από την αρχή της σεζόν μεγαλύτερες προσδοκίες για την πορεία της ομάδας αυτήν τη χρονιά, την πρώτη χρονιά πίσω, από όσες θα μπορούσαν να αντέξει το δεδομένο το υπάρχον ρόστερ της ΑΕΛ φέτος. Είναι όπως το είπες και όπως είπα και εγώ στην αρχή, ότι είναι μια μεταβατική περίοδο. Αυτά τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές αυτοί, πρέπει να σηκώσουν και αυτό το ειδικό βάρος, όπως προανέφερες. Αυτό μιλάμε και μιλήσαμε πολύ καιρό τώρα με τα παιδιά, ότι δυστυχώς πάντα θα συγκρίνονται. Ίσως εκείνη η εποχή και η μεγάλη ΑΕΛ, ίσως είναι ευχή και κατάρα κατά κάποιο τρόπο για τις καινούργιες γενιές που έρχονται. Πάντα ο κόσμος αυτός έχει δει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο και πάντα θα ζητάει πάντα το καλύτερο. Υπομονή όμως, εγώ αυτό που έχω να πω, ψυχραιμία. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να πατήσει τα πόδια της. Μακάρι να έρθει το θετικό αποτέλεσμα στο αυριανό παιχνίδι, ώστε να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά η ομάδα αυτή να αρχίσει να κτίζεται για την καινούργια περίοδο από τόσο νωρίς. Αφού υπενθυμίσω βέβαια ότι από τους ακρογωνιαίους λήθους εκείνης της μεγάλης ΑΕΛ, της πρωταθλήτριας Ελλάδας το 88, ήσασταν κι εσείς. Θα τολμήσω να κάνω και την άλλη ερώτηση, αν και δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε σήμερα. Θα χτιστεί η νέα ΑΕΛ της επόμενης περίοδου, εφόσον όλα πάνε καλά, με εσάς στο τιμόνι? Το πρώτο ερώτημα, όντως αυτό το συνέστημα και όλη αυτή η σχέση που είχα με την ΑΕΛ, αυτό με δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση, αν θέλει, σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες και τα τόσα παιχνίδια στη Σούπερ Λίγκα. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προτεραιότητα για μένα είναι η δεύτερη αποστολή που με ανατήθηκε στην ομάδα αυτή. Η πρώτη πέρυσι
σε μια δύσκολη περίοδο στη Β' Εθνική ήρθαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή η δεύτερη αποστολή για μένα είναι το σημαντικότερο. Είναι να μπορέσει η ομάδα να πετύχει την αποστολή της και να μείνει στην κατηγορία. Και εδώ υπάρχει κάπου και ένα κοινό σημείο ανάμεσα σε εσάς και τον αντίπαλο αύριο προπονητή, τον Μάκη Χάβο, ο οποίος επίσης επέστρεψε, θεωρώ εγώ, για να ολοκληρώσει κάτι που είχε μείνει στη μέση, όπως και εσείς. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε καθόλου. Σίγουρα αυτό είναι υπέρ του. Ο Μάκης είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει καλά την οτροπία της ομάδος του, ξέρει το στυλ που πρέπει να παίξει. Δεν έχει σημασία οι ποδοσφαιριστές το ότι έχουν αλλάξει, αλλά ξέρει το στυλ που πρέπει να παίξει η ομάδα του. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με μένα, στο ότι ξέρω και εγώ το τι θέλει ο κόσμος και ποιο είναι το στυλ του παιχνιδιού που πρέπει να κάνει η Λάρης. Απλώς όμως αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο σε σχέση για το αυριανό παιχνίδι, γιατί εμείς είναι αυτοί που κυβόμαστε για την νίκη. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάκη.